very much, everybody. It's an honor to have Prime Minister Tsipras. Φιλοξενούμε εδώ τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αλλά κάνει σπουδαίο έργο για να επιστρέψει. Και σίγουρα θα επιστρέψει. Και εμείς συνεργαζόμαστε σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως είναι η αναβάθμιση των στόλων, συγκεκριμένα των αεροπλάνων F-16. Θα υπάρξει αναβάθμιση. Επίσης, έχουμε εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Μετά από αυτή τη συνέντευξη θα έχουμε συναντήσεις και γεύμα εργασίας. Θα συζητήσουμε και για επιπλέον τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και η Ελλάδα να βοηθήσει εμάς. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια μακροχρόνια σχέση με την Ελλάδα. Έχουμε υπάρξει πάρα πολύ καλοί φίλοι και σπουδαίοι σύμμαχοι και ανυπομονούμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε, καθώς και για την φιλοξενία. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική συγκυρία για την στρατηγική συνεργασία μας και είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή. Αλλά πάντα υπήρξε ένας αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και αξιόπιστος εταίρος. Επίσης, μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε η ελευθερία και η δημοκρατία, αξίες τις οποίες μοιραζόμαστε. Συνεπώς, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Obamacare είναι ημιθανές. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι πνέει τα λίστια. Τα κόστη είναι τόσο υψηλά, οι άνθρωποι δεν το χρησιμοποιούν. Το Obamacare είναι μια ντροπή για το έθνος μας και εμείς προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα του Obamacare. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είστε στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες μας, τις συζητήσεις μας για την Ελλάδα. Η σχέση που είχαμε μέχρι στιγμής ήταν εξαιρετική. Μια σχέση πολλών ετών. Έχετε περάσει πάρα πολλά. Σας συγχαίρω για όλα όσα έχετε περάσει. Ξέρω ότι ειδικά στο πεδίο του τουρισμού έχετε μια πολύ δυναμική ανάκαμψη. Έχετε χτυπήσει νούμερα ρεκόρ. Ένας πανέμορφος τόπος, έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα και είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας πραγματικά και είναι τιμή μας να σας έχουμε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε μαζί σας, να συζητούμε σε σήμερα και προσδοκούμε να έχουμε αυτές τις συζητήσεις, τη συνεργασία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ίσως να είναι η πιο όμορφη περιοχή μεν, αλλά και η πιο σταθερή, ο πιο σταθερός τόπος, πιο σταθερή χώρα στην περιοχή. Οπότε λοιπόν προσδοκούμε με ανυπομονησία να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας, διότι έχουμε κοινές βλέψεις και κάποια κοινά συμφέροντα στην περιοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω κατά πρώτον για τη φιλοξενία σας και νομίζω ότι κάποιες φορές θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την Ελλάδα, είστε ευπρόσδεκτος, διότι θεωρώ ότι έχουμε πολλούς Έλληνες, οι περισσότεροι Έλληνες, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού λατρεύει τη χώρα σας, αλλά και εσείς έχετε πολλούς Έλληνες εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στην πολιτική, στην οικονομία και έχετε και πολλούς υποστηρικτές εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απολύτως, εξαιρετική υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.